Όπως είχαμε πει και πριν 15 μέρες, είμαστε στα μπάι σχετικά με την κατάσταση του νομοσχεδίου που ό,τι θα προκηρύξει την απεργία ΓΕΣΕ. Τελικά η ΓΕΣΕ την προκήρυξε για την άλλη Πέμπτη, 10 του μηνός. Η ΑΔΕΔΗ βέβαια έχει προκηρύξει για την Πέμπτη, 3 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που και οι δύο συνομοσπονδίες τελικά βρήκαν κοινή ημερομηνία για να γίνει μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση η οποία αφορά το θέμα του ασφαλιστικού και του νομοσχεδίου του αντεργατικού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή, που αφορά το μέλλον και τη ζωή όλων μας. Τώρα, καλό θα είναι αυτό το πρώτο βήμα που γίνεται να συνεχιστεί από τις δύο μεγάλες συνομοσπονδίες της χώρας, ώστε και εμείς ως εργατικά κέντρα να μπορούμε να βρούμε ανάλογα, διότι δεν είναι σωστό για ένα νομοσχέδιο που αφορά όλους μας, άλλοι να είναι εδώ, άλλοι να είναι εκεί, άλλη ημερομηνία εμένα, άλλη ημερομηνία εδέ. Τώρα, εμείς ως εργατικό κέντρο Χίου θα συνταχτούμε και εμείς κατά αυτή τη ΓΕΣΕ και θα πραγματοποιήσουμε την απεργία στις 10 του μηνός, την άλλη Πέμπτη στις 10.30. Από εκεί και ύστερα καλώ όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να παραβρεθούν, διότι είναι τα φόπλακα αυτό το νομοσχέδιο αν περάσει στη Βουλή. Πέραν αυτού, η κίνηση που κάναμε την ερχόμενη Τρίτη 8 του μηνός, 6 ώρα το απόγευμα θα μαζέψουμε τα σωματεία μας στην αίθουσα του εργατικού κέντρου, έτσι ώστε να γίνει μια συζήτηση τι είναι αυτό που κατατίθεται στη Βουλή και ποιους αφορά. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το έκτρωμα για μας, νομοσχέδιο έκτρωμα, θα μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε και όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτά, ότι από το 90 πάντα μας το έφερναν είτε ο Γιαννίτσης, είτε ο Σιούβας, είτε ο Κουτρουμάνης, είτε ο Κατρούγκαλος, είτε έμεσα ή άμεσα, βέβαια αντιδρούσαν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό δεν πέρασε και ποτέ. Αυτή τη στιγμή παλέψαν κάποιοι και σκοτωθήκαν για 8ωρο, κάτι το οποίο τούτοι εδώ πολεμάνε το κάνουν 10ωρο και πολλές φορές και 13 ώρες. Βέβαια εμείς στον ιδιωτικό τομέα το έχουμε ζήσει σχετικά με το δημόσιο που δεν το έχουν ζήσει. Ένα άλλο το οποίο πολεμά να περάσει είναι η κατέργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας που αφορά όλο μας και πάμε σε ατομική σύμβαση που καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει ο κάθε εργοδότης με τον κάθε εργαζόμενο να έχουν ιδιωτική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και θα το πολεμήσουμε. Καταργήσανε την Κυριακή. Μας φάγανε την Κυριακή, πολεμάτε να μας καταργήσουν και το Περθήμερο και το 40ωρο. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Αυξάνουν τώρα τις υπερορίες στις 150 λέει το χρόνο. Είτε και σε συμφωνία τώρα λέει το εργαζόμενο με τον εργοδότη, είτε θα την πληρώνει είτε θα την παίρνει σε άδεια. Καταλαβαίνετε τώρα πιανού η γνώμη θα υπερισχύσει σε μια τέτοια συμφωνία. Και πες ότι τη δέχεται και πες, πάμε ένα παράδειγμα που το έχουμε ζήσει και εδώ, ειδικά σε μεταφορικές το ζούμε γενικά σαν νησί στον ιδιωτικό τομέα. Πότε θα σου δώσει την άδεια, θα σου δώσει σε μια περίοδο, όχι που θέλεις εσύ, θα σου δώσει σε μια περίοδο που δεν έχει δουλειά η επιχείρησή του. Από εκεί και ύστερα, η κυβέρνηση αντί να κοιτάξει οι συμβάσεις να γίνουν πλήρους ωραρίου και όχι μερικής απασχόλησης, πολεμά να κάνει δεκάωρο. Και λέω τώρα εγώ με τη δική μου γνώμη, ένας ο οποίος δουλεύει 4 ώρες, την ιδέα συνολικά 20 την εβδομάδα, πώς θα πάει 2-10 ώρα θα δουλέψει. Δηλαδή τις επόμενες 5 μέρες τι θα κάνει ο εργοδότης, θα πάρει άλλους θέσεις, θα αποκλείεται. Θα καλέσει πάλι τον ίδιο με μαύρη εργασία. Ένα άλλο μεγάλο που αφορά το νομοσχέδιο είναι η κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας. Όπως ξέρετε το πρώτο πράγμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν ανέλαβε τη διοίκηση, την κυβέρνηση της χώρας, ήταν η επιθεώρηση εργασίας, ήταν γενική γραμματεία από μόνη της, τελικά την κόλλησε μαζί με κάποιες άλλες γραμματείες στο Υπουργείο. Αντί να ενισχύσει την επιθεώρηση εργασίας, όπως και οι τελευταίες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή από το 10 και εδώ, είναι υποστελεχωμένα. Δεν κάνουν κάτι. Από εκεί και μετά πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι μας να σηκωθούμε από τους καναπέδες και να παραβρεθούμε στις 10 του μηνός, έτσι ώστε η κυβέρνηση να πάρει το πρώτο μήνυμα ότι αυτό που πάει να περάσει είναι λάθος. Εμείς ως εργατικό κέντρο θα σταθούμε απέναντί τους και πιστεύω και όλη η Ελλάδα ότι θα είναι στο πόδι τη συγκεκριμένη μέρα. Τώρα, σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση της Χίου. Αύριο το εργατικό κέντρο έστειλε πρόσκληση στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ
για αύριο το απόγευμα να βρεθούμε όλοι μαζί, να κανονίσουμε την ημέρα, την ξέρουμε, την ώρα και τον τόπο τον οποίο θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση, διότι είναι λάθος όλων μας και το τονίζω, να γίνονται δύο απεργιακές κινητοποίησεις ή δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Δεν είμαστε και πολλοί, δεν περισσεύει και κανέναν μας. Το αίτημα είναι το ίδιο για όλους. Τώρα, αν κάποιοι έχουν κάποια πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο ωφέλη, καλό θα είναι να τα αφήσουμε όλα στην πάντα. Και καλό λοιπόν αύριο το απόγευμα στις 8 η ώρα πέραν από το νομαρχιακό τμήμα της Αδελφή και όλους τους φορείς του νησιού που επιθυμούν να παραβρεθούν έτσι ώστε να κάνουμε μια καλύτερη και μια πιο οργανωμένη εκδήλωση.